Αν δεν υπάρξουν γρήγορες αποφάσεις, για να μιλάμε συγκεκριμένα τώρα, αν δεν λύσουμε τα προβλήματα με την Ευρώπη και δεν προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση της χώρας, δηλαδή αν δεν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σαν χώρα. Σας θυμίζω ότι στην αρχή του νέου έτους θα έχουμε την καινούργια πολιτική ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εάν η χώρα δεν ενταχθεί, εάν δεν έχουμε κατορθώσει να πείσουμε ότι είμαστε άξιοι να ενταχθούμε σε αυτές τις νέες ρυθμίσεις, τα πράγματα τα χειρότερα είναι μπροστά μας και όχι πίσω μας. Η κυβέρνηση έχει τη δύναμη να προχωρήσει μπροστά το. Η κυβέρνηση δεν έχει την προτεραιότητα που θα έπρεπε να έχει. Αντί δηλαδή να έχει ως προτεραιότητα να λύσει τα μέτωπα, να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα της χώρας, ενδιαφέρεται κυρίως για ρυθμίσεις προς όφελος του κομματικού της κράτους, για συμβιβασμούς, για δευτερεύουσες αλλαγές που όχι μόνο δεν πάνε τη χώρα μπροστά, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά την πάνε προς τα πίσω. Η κυβέρνηση τσαλαβουτάει και στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης προσπαθεί, αλλά προφανώς χρειάζεται μια συνολικότερη κυβερνητική προσπάθεια. Γιατί όλοι οι στόχοι που έχουμε βάλει έχουν πέσει έξω. Και βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και στα νησιά. Πολλά προβλήματα στους χώρους υποδοχής, στους χώρους φιλοξενίας, στους χώρους στα hotspot των νησιών. Και αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται κυρίως από την έλλειψη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ότι τίποτα από αυτά που λέει στους τοπικούς πληθυσμούς, στους μετανάστες, στους πρόφυγες, στις δομές, στις ΜΚΟ, στην Ευρώπη, τίποτα από όλα αυτά δεν ολοκληρώνεται. Θα πρέπει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να επανακτιμήσουμε την κατάσταση. Η δική μας πρόταση παραμένει. Αυτή η χώρα χρειάζεται έναν υπερυπουργό μετανάστευσης, ο οποίος θα πάρει όλες τις αρμοδιότητες στα χέρια του.